Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Νικόλας Ρούσος, είμαι φυσικός και εργάζομαι στο κέντρο τεχνών ερευνών και προτύπων της ΔΕΗ. Είμαι υπεύθυνος στο Δασίλειο Ευρωπαϊκής Φυσικής και θα σας παρουσιάσω μερικές περιπτώσεις από ελέγχους που έχουμε κάνει σε αεροστρόβιλους και ατμοστρόβιλους της μονάδας της ΔΕΗ. Καθαίρεων στηρίζων που γίνονται σε όλους τους σταθμούς της ΔΕΗ ανοίγονται όλοι οι ατμοστρόβιλοι και αεροστρόβιλοι και ελέγχονται από το προσωπικό του ΔΕΗ όλα τα στοιχεία τους. Αυτά είναι τα σωθεία, τα κεφίφη, βαλβίδες, διαφράγματα, τερίγια, με μη καταστατικούς μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι είναι κυρίως τα πραγματικά σωματίδια, τα διαστατικά υγρά, η υπέρυχη, η ραδιογραφία. Σε αυτή την περίπτωση, στην πρώτη περίπτωση, έχουμε ένα σωθείο καμπυλής πίεσης. Ζητήθηκε από το ΚΔΕΠ να ελεγχθεί όλο το σωθείο. Αυτό έχει περίπου 6.000 πτερήγια. Όλα τα πτερήγια ελεγχθήκαν και από τις δύο πλευρές τους με μαγνητικά σωματίδια και κατόπιν αφαιρέθηκαν οι δύο μεγάλες βαθμίδες και ελεγχθήκαν οι υδροειδείς ρίζες τους. Εκεί πέρα αποκαλύφθηκε με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων ρογμές περιφερειακά σε όλα σε όλες τις ρίζες και έπρεπε μετά η επιχείρηση να πάρει μια απόφαση τι θα γίνει με αυτό το στροφείο, αν θα αντικατασταθεί ή αν θα επισκευαστεί. Μας ζητήθηκε να υπολογίσουμε, να εκτιμήσουμε το βάθος περίπου των ρογμών. Αυτό έγινε με υπέρυχους. Υπολογίστηκε περίπου στα 7 χιλιοστά. Έγιναν και μεταλλογραφική έλεγχη για να δούμε την γύρανση του υλικού του στροφείου, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο παρουσιάστηκαν αυτές τις ρογμές. Τελικά, σε συνεργασία με την κατασκευάστη εταιρεία, αποφασίστηκε να τορνίζουμε γύρω-γύρω την περιοχή αυτή και να αφαιρέσουμε τις ρογμές. Πράγματι, με φορτίο τόρνο έγινε η διεργασία αυτή, αφαιρέθηκαν 6 χιλιοστά, έγιναν έλεγχοι, δεν βρέθηκε κανένα σημάδι ρογμής και μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας αναελέγχθηκε πάλι το στροφείο, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Μια άλλη περίπτωση είναι ένα πάλι ένα στροφείο χαμηλής πίεσης από ατμοστρόβιλο και αυτό, αφού έλεγχθηκαν όλα τα πτερήγια με μαγνητικά σωματίδια, ελέγχθηκαν τα πτερήγια ειδήσεις του πτερηγίου με υπέρυγο. Στη 13η βαθμίδα παρατηρήθηκαν ενδείξεις ύπαρξης ρογμής στις ρίζες των πτερυγίων. Οι ρίζες των πτερυγίων είναι οι οποίοι που βλέπετε κάτω αριστερά. Αυτά τα πτερυγία αφαιρέθηκαν από το στροφείο, ελέγχθηκαν πάλι με μαγνητικά σωματίδια και αποκαλύφθηκαν ρογμές. Έπρεπε η επιχείρηση όταν να αποφασίσει αν θα τα αντικαταστήσει ή αν θα τα επισκευάσει. Πρέπει να σας πω πως ένα τέτοιο πτερυγείο κοστίζει περίπου 10.000 ευρώ. Και είναι κρίσιμο για την επιχείρηση αν θα γίνει η αντικατάσταση ή η επισκευή. Μετρήθηκε έτσι το μήκος των ρογμών με ψηφιακό μικροσκόπιο και στην περίπτωση που το μήκος ήταν αυτό παραπάνω από 1,5 χιλιοστό, το πτερύγιο αντικαταστάθηκε. Σε αυτή την περίπτωση επισκευάστηκε και πήγε πάλι πάνω στο μικρότερο και δούλεψε μια γάρα. Εδώ έχουμε παραδείγματα προβλημάτων που έχουμε πει κατά καιρούς. Εδώ είναι ένα τυχόφιλο κέρδικος. Έχει περίπου 70 εκατοστά μήκους αυτό το πρόβλημα και βρέθηκαν ρογμές πάνω σε όλο το σύνδεμά του. Εδώ είναι σταθερά πτερήγια από αεροστόβιλο. Βρέθηκαν και αυτά με θολή τα μαγνητικά σωματίδια. Επισκευάστηκαν. Η επισκευή αυτή είναι από οίκο του εξωτερικού. Στην ουσία αυτό που έγινε να κοπεί η ρογμή και να συμπολιθεί με ειδικό ελεκτρομεγνητική διαδικασία να το ορθιστεί πάλι και να δουλέψει μια χαρά στο πτερύγιο. Άλλο πτερύγιο που έχει βρεθεί σε αεροστρόβιλο, αυτό είναι αεροπορικού τύπου, είναι από μονάδα σε νησί. Βρέθηκε με υπέρυχο, αφού είχε ελεγχθεί όλο το στροφείο. Δεν είχαμε βρει προβλήματα με τα μαγνητικά σωματίδια. Και ελέγχθηκε με υπέρυχο, όπου βρέθηκε αυτή η ρογμή. Αυτή η ρογμή δεν φαίνεται με το μάτι, ήταν μέσα στο διάφραγμα η ρογμή. Αφαιρέθηκε, επανήλθε την είδαμη και καταστάθηκε το πτερύγιο. Άλλη τέτοια περίπτωση είναι αυτή εδώ, η ρογμή πλέον έχει φύγει από τη ρίζα, φαίνεται από το μάτι. Εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουμε τις ρίζες με υπέρυχο. Είναι αυτή η συσκευή υπέρυχων. Η μεθοδολογία παρόμοια με αυτή που γίνεται όλος και στο ανθρώπινο σώμα, βάζουμε ένα ζελέ και με μια κεφαλή ελέγχουμε όλο το σώμα του πτερυγίου. Ρογμή σε κέρυφος και αυτή επισκευάστηκε, την τορνίδαμε και την γεμίσαμε
το σκάψιμο που έγινε το οποίο το γυψώμε ειδικό επεισόδιο με την ειδική διαδικασία. Αυτό είναι ένα έδρανο, έδρανο κουστρόφιλο, τα ελέγχουμε όλα τα έδρανα στους οποίους που ανοίγουμε με διαστητικά υγρά για να δούμε αν υπάρχουν πόροι ή ρογμές και μετά με υπέρυγμα για να δούμε κατά πόσο το λευκό μέταλλο που είναι το μαλακό μέταλλο του έδρανου έχει σωστή πρόσφυση με το μέταλλο βάσης. Προφανώς αυτό το έδρανο ήταν για την κατάσταση και πάρα πολλούς πόρους, απαγορεύουν το σύγχρονο πόρο σε ένα έδρανο, όπως και αυτό που βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει έχουν ξεκινήσει μικρορογμές. Αυτές οι ρογμές μπορεί να προέρχονται από τόξο, από διαρροή του ρεύματος. Δηλαδή είναι τόξο με το ουρότερα με το έδρανο και δημιουργεί μικρορογμές. Και αυτές μπορεί να ξεκινήσουν την ασφάλεια του ρεύματος. Εδώ είναι μια κλινική βαλβίδα. Αυτές τις βαλβίδες δημιουργούν τον ατμό μέσα στον ατμοστρόβιλο, ενώ και αυτές με διαστητικά υγρά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε βλέπει μια περιφερειακή ρογμή σε όλο το στελί που έχει επάνω από την παντίδα. Εδώ είναι ένας αεροστόβιλος. Αυτός κοστίζει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ και επειδή δεν έχει γίνει έργος σε αυτόν τον αεροστόβιλο του ΕΠ και επειδή έσπασε ένα πτερίγιο από την ρίζα του και αποχωρήθηκε, καταστράφηκε όλους τους αεροστόβιλους. Έχουν κομμάτια τράπεζα και πιστικά όλα τα πτερίγια και εγκαταστάθηκε. Το κόστος μόνο αυτού του αεροστόπλου είναι 15 εκατομμύρια ευρώ. Τι πετυχαίνουμε με τους καταστατικούς ελέγχους. Προλαβαίνουμε ατυχήματα, βελτιώνουμε την αξιοπιστία των προϊόντων μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε, μας βοηθούν να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε καινούργια προϊόντα, καινούργιο εξοπλισμό και τελικά μειώνουμε το κόστος μιας επιχείρησης. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Θέλω να σας ρωτήσω στο προεδρικό ναυτικό να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα με τους αεροστοφίλους μας μετά από κάποιες συστάσεις της κατασκευάσεως εταιρείας. Όσον αφορά τα αστικά του ΜΕ, πολλά ξαναψήμαι για το οποίο στο σχόλιο να θέτει εκτός ορίων λόγω πατέκτου υπόθεση. Με κάποιου υπολογισμού, του οποίου κάνει ουσιαστικά η εταιρεία. Εμείς λοιπόν και λόγω τη κατάσταση τη υπάρχουσα τη οικονομική, δεν είμαστε σε πολλή θέση να πούμε ότι αυτό ο στόχο, ο οποίο λειτουργικά δεν παρουσιάζει θέματα, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί κάποιε ώρε από αυτέ που ήδη έχει συμπληρώσει. Θέλω να σα ρωτήσω αν αυτή η μήκα τη οικογένεια μπορεί να γίνει ένα σπορ, για παράδειγμα, πάνω στο πλοίο, χωρίς την εξάμεινση του αεροστροφείου, σε ποια έκταση, με ποια μέσα, ώστε να μας δώσουν μέσα αυτή η αίσθηση και άλλο τρόπο που τελικά έχει θέμα ή όχι. Ανάλογα θέματα έχουν και εμείς ιδέες. Πολλές φορές μας λέει η κατασκευαστική εταιρεία πως πρέπει να αλλάξεις τους δίσκους από το στρόβιλό σου μετά από τόσες χιλιάδες ώρες λειτουργίας. Δεν πήγε να αλλάξει το παρελθόν την ευθύνη και έχει πει πως δεν θα αλλάχθει αυτή ο δίσκος, γιατί μέχρι να έχουν προηγηθεί έλεγχοι. Όλη η καταστροφική μεταλλογραφική έλεγχη εδώ την κύρανση του υλικού και έχει αποφασίσει η επιχείρηση να παραμείνουν σε λειτουργία οι αεροστόπιλοι ως έχουν. Και μετά δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή μπορείς να επικίνεις τη ζωή του αεροστόπιλου σου άμα κάνεις αυτούς τους ελέγχους. Πολλές φορές οι εταιρείες γιατί τους συμφέρει να πουλήσουν το αγροτικό του καινούργιο σου λένε ξέρεις κάτι έχει παλιώσει ή άλλαξε. Εσύ όμως κάνεις ελέγχους βλέπεις πως δεν έχει τίποτα το προϊόν σου. Καμία ροφή, το υλικό δεν έχει κόπωση, δεν έχει γύρανση. Ο κ. Συντονάδος είναι προϊστάμενο στον τομέα μας, κάνει μεταλλογραφικούς ελέγχους και μπορεί να δει άμα το υλικό, το μέταλλο, έχει γύρανση που μας οδηγεί να το αλλάξουμε ή όχι. Αν είναι υλικό, δεν έχει ρόγμαση, δεν έχει γύρανση, δεν υπάρχει κανένα ρόγμαση. Πάντως είναι πολύ σύνιστο το φαινόμενο να μας ζητάνε να αλλάξουμε κάποια εξαρτήματα του ιστοφύλου, επειδή έχουν συμπληρώσει οι ώρες λειτουργίας. Και συνεχίζει στη λύση. Και το ελέγχουμε και άμα δούμε πως δεν έχει πρόβλημα, συνεχίζει να λειτουργεί. Χρειάζεται για τη μετάφραση. Thank you.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μετά από την ανέβρεση του λαγού, να αναφερθήκατε σε βιοπορικές ενέργειες. Μεταξύ των οποίων πήγαν τις συμπολίσεις. Η τεχνολογία των συμπολίσεων, ειδικά σε συγκεκριμένα δύσκολες περιπτώσεις, μερικές από των οποίων υπήρξαν και αναφέρθηκαν, είναι τεχνογνωσία της ΔΕΗ, welding procedures. Είναι τεχνογνωσία του κατασκευαστή, λαμβάνει υπόψη της ΔΕΗ, οδηγίες από πλευράς κατασκευαστή, συνεργάζεται με τον κατασκευαστή και τι επιπτώσεις υπάρχουν όσον αφορά το θέμα των εγγυήσεων. Η ΔΕΗ λαμβάνει πάντα υπόψη του κατασκευαστή, τη γνώμη του κατασκευαστή, αλλά έχει η ίδια προσωπικό δικό της, το οποίο έχει εκπαιδευτεί, έχει μηχανικούς συγκολήσεων που έχουν εκπαιδευτεί από τη δουλειά και φυσικά και μπορούν και οι ίδιοι οι στρατιώτες της ΔΕΗ να καθορίσουν το πρόγραμμα συγκόλησης, μια συγκόλησης. Πάντα βέβαια ζητά από την γνώμη του κατασκευαστή. Αλλά σας είπα ότι πολλές φορές ο κατασκευαστής θα θελήσει να το εξάρτημα να μην το επισκευάσουν, να μην φτάσουμε στο στάδιο που τρώει σε ξανά συγκόλησε. Α το πει, ξέρει κάτι, δεν κάνει ένα ξέρει. Να συμπληρώσω μια απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση. Ναι, πάντα λαμβάνουμε υπόψη εγγύηση του κατασκευαστή, η οποία είναι εδώ κάποιο χρονικό διάστημα. Τα γνωστά συγκεκριμένα που έχουμε είναι πάνω από 40 ετών και δουλεύουμε εδώ ξαφνικά πάρα πολύ καλά. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν περάσει το χρόνο εγγύηση. Άρα, εμείς με το τμήμα που έχουμε, μπαίνουμε μέσα, έτσι, έχουμε άποψη, κοιτάμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το εγγύηση και ανάλογα ανεβούμε. Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι δεν είναι τι θα μας πει ο προμηθευτής, ο κατασκευαστής, αλλά να εξετάσουμε μόνοι μας, να κάνουμε το δικό μας τμήμα μια γνωμάτευση και να δούμε αν συμφέρει την επιχείρηση να κάνουμε αυτό που λέει ο κατασκευαστής. Και έχουμε την γνωσία πλέον των 45 ετών με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι, μεν, καλό είναι αυτό που λέει ο κατασκευαστής, αλλά δεν είναι θέσπατο. Και βέβαια, το συμφέρον μας πρώτο είναι τη ΔΕΗ. Και κάνουμε σαν το δούμε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε την δοσία.